Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας συνομιλία. Είναι μετά καλά. Από μια πολύ σημαντική και θεωρώ σημειολογική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μετά την σταδιακή ουσιαστικά επάνωδο στην κανονικότητα μετά την πανδημία, μετά από έναν τεράστιο πόλεμο που είχε όλοι οι φίλοι με έναν αόρατο εχθρό. Η πρώτη του επίσκεψη εκτός ήταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, θέλοντας να σηματοδοτήσει κυρίως πέρα από την επανεκκίνηση της οικονομίας το ενδιαφέρον και την ιδιαιτερότητα που δίνει στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και γενικά στην περιοχή της Ελλάδας. Προετοιμάσατε λοιπόν αυτή την επίσκεψη, έγινε αυτή η επίσκεψη. Μπορείτε να μας πείτε τα σπουδαιότερα που βγαίνουν από αυτή την επίσκεψη? Κοιτάξτε, αυτό που ουσιαστικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός είναι ότι μετά από την συνάντηση ουσιαστικά προχωράμε με πολύ γρήγορους βηματισμούς το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Ότι μέσα στην πανδημία δεν σταματήσαμε και προχωρήσαμε όλα τα χρονοδιαγράμματα, αυτά που είχαμε θέσει σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή του συνάντηση ήταν ότι προχωράμε την υλοποίηση με έργα και όχι λόγια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι στους 4 άξονες που κινηθήκαμε νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα προχωράμε πλέον, βάζουμε βηματισμό πιο δυνατό για να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός για τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Είτε αυτά είναι υποδομές, είτε είναι ανάπτυξη, είτε είναι οι άξονες που τέθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αλλά σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη μέρα και ήθελα να τον αναφέρω. Ναι. Κύριε Νατσούλη, είναι 28 Μαΐου του 1979 έγινε ουσιαστικά η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Α, μάλιστα. Οπότε έρχομαστε σε μια μέρα που επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς ανακοίνωσε το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Και αυτό μας βρίσκει ιδιαίτερα περήφανος ως χώρα και για τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε όλη την πανδημία, όλο το προηγούμενο διάστημα, και την αξιοπιστία που περάσαμε, έτσι ώστε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο Πρωθυπουργός να, ουσιαστικά να γίνουν αποδεκτές. Έτσι, οι προτάσεις λοιπόν ήταν να είναι ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα, που όντως είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, τα 750 δις ευρώ. Από τα οποία θα πάρει η Ελλάδα τελικά 27 ή 32. 33. 33. Να μην μπούμε σε οικονομικούς όρους. Ουσιαστικά το όφελος θα είναι περίπου 43. Θα είναι ένα καινούριο ΕΣΠΑ, να σας πω την αλήθεια. Είναι ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να ρωτήσει και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αλλά θέλω να δώσω λίγο βαρύτητα στο ότι θα πρέπει να βασίζεται σε επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια, να χρηματοδοτηθεί από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Αυτές ήταν οι προτάσεις της κυβέρνησης και αυτό βλέπουμε ότι τηρείται. Είναι χρηματοδοτικό πακέτο λοιπόν που ουσιαστικά αντανακλά στην ενισχυμένη αξιοπιστία που έχει δείξει η Ελλάδα, η κυβέρνηση, και που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα το αξιοποιήσει για να πυροδοτήσει μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Με σύνεση, υπευθυνότητα, δεν θα τα ξοδέψουμε, θα επενδύσουμε για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα. Nice. Αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά 33,4 δις, τα οποία σε σχέση με το ΑΕΠ θα μας δώσουν μια προστιθέμενη αξία, γύρω στις 43 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το πακέτο αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη χώρα και για να ουσιαστικά
να μπορέσει να, όχι να εξαλείψει, γιατί δεν μπορεί να εξαλειφθούν, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είμαστε σε μια κατάσταση επανεκκίνησης οικονομίας μετά από μια πανδημία που σίγουρα θα δημιουργήσει ύφεση, αλλά ευελπιστούμε ότι το 2021 θα έχουμε μια δυναμική ανάκαμψη που θα ουσιαστικά θα μειώσει όλο αυτό το κόστος της φετινής χρονιάς. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό εξειδικευμένα και τις προσεχείς ημέρες, φαντάζομαι, για το. Ναι, ναι, θα εξειδικευτεί και πώς αυτό από όλες τις υπηρεσίες. Πώς θα δοθεί και με ποιον τρόπο αυτό το τεράστιο ομολογουμένο σπουδαίο. Το ποσό. Τεράστιο. Είναι όπως σας ακριβώς. Ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Είναι ένα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσει να πυροδοτήσει μια δυναμική επανεκκίνηση. Σημαντικό επίσης είναι ότι έγινε αποδεκτό έτσι ώστε στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνονται αυξημένες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Γιατί είχαμε την ευκαιρία με τον Πρωθυπουργό να επισκεφτούμε και επιχειρήσεις πολύ σημαντικές στο κομμάτι της τεχνολογίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε επίσκεψη στην ΠΕΤΑΚΑΕ, η οποία είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που εξάγει σε όλο τον κόσμο. Που έχει πελάτες τις περισσότερες εταιρείες αυτοκινήτων, τις περισσότερες εταιρείες πλοίων, και που εξάγει και που έχει 330 άτομα προσωπικό και που στο εμμόες προσεχές διάστημα, όπως ενημερωθήκαμε, θα προσλάβει άλλα 300 άτομα. Αυτά λοιπόν πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να ενισχύσουμε όλες τις επιχειρήσεις που ουσιαστικά κάνουν brain gain. Ναι. Επαναφέρουν δηλαδή το επιστημονικό μας δυναμικό από τις χώρες, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στην πανδημία, κύριε Νατζούλη. Ναι. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις επαναπαρατηρισμού στη χώρα, και σύν της άλλης να δημιουργήσει η Ελλάδα μας την προστιθέμενη αξία που της αξίζει. Μάλιστα. Και στον τουρισμό είχαμε κάποιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με τα οδικά μας σύνορα, και στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν οι πτήσεις στο Μακεδονία, που ούτως ή άλλως έχει ολοκληρώσει το ένα κομμάτι το αεροδρόμιο Μακεδονίας, και μέχρι τέλος Αυγούστου θα είναι το ανακοινισμένο αεροδρόμιο σε πλήρη λειτουργία, όπως με έχει ενημερώσει ο διευθυντής του αεροδρομίου. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο και στα δικά μας εδώ στην Καστοριά. Χθες μας έλεγε ο κύριος Σαββόπουλος, έχετε καλεστεί για το Σάββατο να είστε εδώ σε μια συνάντηση, σύσκεψη που θα γίνει. Mm-hmm. Λέγεται μάλιστα ότι θα υπάρχει και μέσω της τηλεδιάσκεψης και ο κύριος Κρέκας στην συζήτηση αυτή, για το κόλλημα που έχουμε πια και πάλι με το περίφημο φράγμα Νεστορίου. Υπάρχουν πολλές φωνές που αγωνιούν για το τι θα γίνει και αν θα γίνει ποτέ αυτό το έργο πια. Ο κύριος Βορύδης ετοιμάζεται να έρθει και αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία το ξέρω, γιατί είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Βορύδη την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για το φράγμα Νεστορίου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας, της Καστοριάς. Ένα έργο που ξεκίνησε με πολύ κόπο από την παλιά νομαρχία, μαζί με τον τότε νομάρχη μας, τον Κωνσταντό Λιάντσι, εγώ στην. Εντάχθηκε, προχώρησε, είχε μείνει. Η αλήθεια είναι το 12-14 προχώρησε ένα μεγάλο κομμάτι, δημιούργησε όπως καταλαβαίνετε η κρίση διάφορα προβλήματα στις εταιρείες της αναδόχους, μπήκε η κοινοπραξία μέχρι εκεί, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω σταμάτησε όλος. Δεν έγινε επί 4,5 χρόνια, δεν δούλεψε καθόλου από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έτσι. Οπότε υπάρχει ένα υπάρχει και πάλι εμπλοκή, ναι, και πάλι αυτό προσφυγή που ξέρω επίσης, κυρία Νατσούλη, και οφείλω να το πω, είναι ότι θυμάμαι ότι το 2014 είχαμε τιμοπρατήσει και τη μελέτη του αρδευτικού του φράγματος. Είχα βρει 5 εκατομμύρια σε υπόλοιπα προκειμένου να δημοπρατηθεί η μελέτη αρδευτικού του φράγματος Νεστορίου. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε ένα φράγμα, όπως έγινε πολλές περιπτώσεις, ένα σταμία αυτήρας νερού. Πρέπει ουσιαστικά ταυτόχρονα να υλοποιούμε και τα συνοδά έργα που θα δώσουν μια προστιθέμενη αξία στην περιοχή όλη. Τα 70 στρέμματα αρδεύσιμης γης. Αυτό δεν θέλουμε. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν είναι ένα συνδυαστικό έργο και που πρέπει όντως, που από το 2014 που δημοπρατήθηκε η μελέτη, δυστυχώς το 2019 ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Θα ενημερωθώ σε τι φάση ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πάρω. Χαίρομαι που βάζουν ένα τόσο μεγάλο. Βάζουν και οι αγρότες, το βάζουν και οι δήμαρχοι, το βάζουν ακριβώς, και οι περιφέρειες. Όλοι μαζί, προκειμένου. Μάλλον χρειάζεται πια πολιτική λύση. Αγροθιά, μάλλον χρειάζεται πολιτική λύση.
Ναι, εγώ δεν έχω ενημερωθεί σε τι κατάσταση είναι. Χθες μου ήρθε και εμένα η πρόσκληση, κύριε Νατσούλη, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθώ και από την πλευρά μου να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις στο να προχωρήσει και να πάρει σάρκα και οστά ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Αλλά σας λέω, όχι μόνο, μόνο το φράγμα, γιατί εννοείται πρέπει να τελειώσει το φράγμα, αλλά πρέπει να δούμε και τα έργα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν την προστιθέμενη αξία. Είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού. Πρέπει να το δούμε πραγματικά. Και με μεγάλη επειδή... μου χαρά θα συμμετέχω, κυρία Νατσούλη, και με όλες μου τις προσπάθειες, έχοντας ήδη κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου, σας είπα, όχι μόνο το φράγμα, βάζω τη μελέτη αρδευτικού και τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Γιατί το έχουμε αφήσει και αυτό πίσω, πρέπει να, οπωσδήποτε σε μια περίοδο που μπαίνουμε ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, προσπαθούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που είμαστε σήμερα στα 41 χρόνια νομίζω από την ένταξη ΝΕΟΚ, να προχωρήσουμε δυνατά, να διεκδικήσουμε ως περιφέρεια αυτό που μας αναλογεί, ως νομός Καστοριάς, για να έχουμε, γιατί όντως τα αγροτικά μας προϊόντα στην περιοχή είναι εξαιρετικά. Είχα κάνει και μια τηλεδιάσκεψη για να δούμε ιδιαίτερα ένα ερευνητικό πρόγραμμα και ένα ερευνητικό κέντρο για το φασόλι Καστοριάς, που έχει φοβερά θρεπτικά στοιχεία. Περιμένω τον κύριο Περιφερειάρχη να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε, πώς θα το τρέξουμε. Υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι καθηγητές πανεπιστημίων να βοηθήσουν. Υπάρχουν και ιδιώτες που μπορούν να βοηθήσουν και οι φορείς του τόπου, προκειμένου να υλοποιήσουμε προγράμματα, να αναπτύξουμε τον τόπο μας στο αγροτικό κομμάτι, να δημιουργήσουμε αρδεύσιμες εκτάσεις, προκειμένου να μεγαλώσουμε, γιατί όταν μεγαλώνεις αποκτάς και μεγαλύτερο εξαγώγημο προφίλ και ουσιαστικά δίνεις στο προϊόν που παράγεις την αξία που του πρέπει. Πάντως, εμείς βλέπουμε. Είναι εφημισμένα τα φασόλια Καστοριάς, τα φασόλια Πρεσπών, αλλά αυτό μόνο. Και πόσα άλλα μπορούμε να κάνουμε όταν θα έχουμε. Εντός της Ελλάδας πρέπει να το βγάλουμε πιο έξω αυτό. Αυτό. Και πόσο μάλλον όταν θα έχουμε πολλά χιλιάδες περισσότερα στρέμματα αρδεύσιμης. Ακριβώς. Θα μπορούμε κάποια στιγμή να δούμε αυτό το προϊόν, το εξαιρετικό προϊόν που έχουμε, όπως και τα μήλα μας, που αυτά ούτως ή άλλως εξάγονται. Και γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια και οφείλουμε να συγχαρούμε εκεί πέρα όλες τις και τη ΓΕΟΚ και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή την καλλιέργεια, γιατί όντως είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μήλων της Καστοριάς και εξάγεται και μπορούμε να παράγουμε πολύ σημαντικά, πολύ εξαιρετικά προϊόντα. Τώρα, θέλουμε πραγματικά να δώσει και ο κύριος Βορύδης αυτό που πρέπει, αυτό που μπορεί, και από τη δική του θέση επαναλαμβάνουμε την ευκαιρία που θα είναι μαζί μας εδώ τον Ιούνιο. Βεβαίως. Λοιπόν, και θα δούμε τι θα πει και ο κύριος Κρέκας, που έχει άμεση σχέση με τα φράγματα, στην τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου, όπως θα μιλήσει ο ίδιος με Skype από την Αθήνα, και βεβαίως τους ανθρώπους θα βρίσκεστε στην αίθουσα της Αντιπεριφέρειας. Τώρα, από την άλλη, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση 120 με τίτλο «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεση με τους κάθετους άξονες για την Εγνατία Οδό». Είναι η περίφημη σύραγγα της Κλεισούρας. Βεβαίως, και το είδα και αυτό. Φαίνεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά φαίνεται ότι τέλος πια με αυτή την ιστορία. Παίρνει και αυτό το δρόμο του, και θα συγχαρώ και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και όλους τους φορείς, προκειμένου να προχωρήσει ένα μεγάλο επίσης έργο που θα διασυνθέσει την Καστοριά με την Εορδαία. Έτσι γίνεται ουσιαστικά η όδευση και η συγκοινωνία μεταξύ των περιοχών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πιο ανοιχτή, πιο προσβάσιμη, και θα δημιουργήσει πολλαπλά ωφέλη. Και να κοιτάξουμε από εκεί και πέρα να εκμεταλλευτούμε και αυτή τη δυνατότητα όσον αφορά πολλά, πολλά δεδομένα που μπορεί να προκύψουν. Πέρασαν όμως πόσες δεκαετίες, εποχή Σημειοφορίδη, φτάσαμε 2020 για να έχουμε την πρόσκληση. Σημασία έχει ότι η Νέα Δημοκρατία τηρεί πάντα τις υποσχέσεις της. Πάντως και σε αυτό το διάστημα πέρασε κυβέρνηση. Τηρεί τις υποσχέσεις της, άσχετα το. Τηρεί τις υποσχέσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε. Πιστεύετε πραγματικά, δηλαδή λένε πολλοί ότι αυτό το έργο
θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ωφέλιμο τις προηγούμενες δεκαετίες παρά τώρα. Υπάρχει και αυτό σαν ένα επιχείρημα. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό και τότε και σήμερα αυτό το έργο και για το μέλλον? Κοιτάξτε να δείτε, αν συνδυαστεί και αυτή είναι ο σκοπός, ναι, σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε και με τον Περιφερειάρχη του κ. Σαπίδη, ναι, στην Αθήνα, που είδαμε αρκετά ζητήματα όπως και το της Γούνας, με το αεροδρόμιο, με την αναβάθμιση και του αεροδρομίου μας, ναι, που θα είναι σε επόμενη φάση. Οφείλω να σας πω ότι δέχτηκα από και από κάποιους που ασχολούνται με το Μετρό Θεσσαλονίκης, να δούμε, υπάρχει δυνατότητα να δούμε και το κομμάτι του τραμ στην περιοχή μας στην Καστοριά, και οφείλω να το βάλω σήμερα για πρώτη φορά σε εσάς, κύριε Νατζούλη. Θα έχω μια αναλυτική ενημέρωση. Ναι. Το συζητήσαμε για την πανέμορφη Καστοριά. Είναι ένας σχεδιασμός για να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν, να αναπτύξουμε την Καστοριά και ταυτόχρονα με τις οδικές συνδέσεις με τους όμορους νομούς μπορεί να αναπτυχθεί, όπως έχουμε ήδη μια σύνδεση με την Αλβανία λόγω της καθέτου της Εγνατίας, να γίνει, ας πούμε, η περιοχή μας, η Καστοριά, ένας συγκοινωνιακός κόμβος που θα ουσιαστικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις με τις όμορες χώρες, αλλά και με την σύνδεση προς το κέντρο και προς τα νησιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν συντομεύει η απόσταση από την Πτολεμαϊδα, θα μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί προς όφελος και του αεροδρομίου, αλλά και γενικά του τόπου μας. Άρα λέτε με λίγα λόγια ότι δεν φτάνει μόνο του ξεκάρφωτο ένα τέτοιο έργο, συνδυαστικά ένα αεροδρόμιο, όμως, συνδυαστικά όλα θα μπορεί παίξουν να βοηθήσει πάρα. Βεβαίως, όλα θα παίξουν βεβαίως το ρόλο τους. Τώρα, πάμε και σε ένα ακόμη. Πέψαν όλα τα θέματα αυτές τις μέρες πολύ δυνατά. Πέφτει και μέσα στο Μάιο, πιθανώς και μέσα στο Μάιο, λέει χθες ο κύριος Σαββόπουλος στην εκπομπή μας, θα έχουμε τις υπογραφές των προσκλήσεων ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με το φυσικό αέριο της λεγόμενης πρώτης φάσης να βρίσκεται σε προτεραιότητα, δηλαδή για Καστοριά, Μανιάκη και Άργος. Ωραία. Με τη ΔΕΔΑ μοναδικό βέβαια φορέα που θα υλοποιήσει αυτή την ιστορία. Το αέριο και αυτό είναι ένα απίστευτο για τον νομό μας, κύριε Αντωνίου. Οφείλω να πω, κύριε Νατσούλη, όταν το 12, το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, μπορεί να ήταν και στη δικιά σας εκπομπή, ανακοίνωσα τη συνάντηση τότε που κάναμε με τον, τον Διεθνή Σύμβουλο, τον ΤΑΠ κτλ. Φαινόταν ως ένα μακρινό, πολύ μακρινό, δηλαδή ένα οραματικό σχέδιο. Παρ' όλα αυτά πήρε σάρκα και οστά πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά το 12 ο ΤΑΠ έπαιζε, ας πούμε, με ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τον Ναμπούκο, με την όδευση την άλλη, με μεγάλη προσπάθεια της τότε κυβέρνησης και όλων ημών των βουλευτών εκείνης της περίοδου. Καταφέραμε έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγωγός, προκειμένου να υπάρχει αυτή η δυνατότητα φυσικού αερίου. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, για να λέμε την αλήθεια, δεν θα είχαμε αυτά που σήμερα συζητάμε. Σήμερα έχει αέριο μέσα ο αγωγός, γίνονται οι δοκιμές και λοιπόν, αυτή την ώρα λέω είναι ότι ήδη με αν το 12 δεν κάναμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εγώ θυμάμαι μέσα στο Πάσχα το 2013 είχα ταξιδέψει στον Μπακού με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αβραμόπουλο, προκειμένου να ενισχύσουμε τον αγωγό να περάσει από τη χώρα μας. Έγινε τον Απρίλιο η τριμερή συμφωνία μεταξύ των κρατών που περνάει ο αγωγός και είχαμε επιτέλους στην Βουλή το νομοσχέδιο για την πραγματοποίηση του αγωγού. Αυτά όλα έγιναν 13-14. Έτσι υπογράφτηκε η συμφωνία και προχωρήσαμε λοιπόν σε ένα μεγάλο έργο που συζητούσαμε εκείνη την περίοδο, που πήρε σάρκα και οστά. Έγινε. Να μην πούμε για κάποιοι που λέγανε ότι δεν θα γίνει κτλ. Τώρα λοιπόν πάμε στην επόμενη φάση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι περιοχές μας να έχουν τη δυνατότητα παροχής αερίου. Και χαιρετίζω με μεγάλη χαρά αυτή την προσπάθεια της ΔΕΔΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί και οι περιοχές μας να έχουν σύντομα τη δυνατότητα
να πάρουν αέριο. Δεν θα είναι όλες οι περιοχές, αλλά σε αυτή σταδιακά, τη φάση. Σταδιακά, και Νατσούλη. Και νομίζω και ότι και το αποτύπωμα της δίκαιης μετάβασης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά σύν το ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει βάλει ψηλά το κομμάτι της ενέργειας που δεν έχει σημαντικό αποτύπωμα, νομίζω ότι είναι στο σχεδιασμό μας να προχωρήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα. Τώρα, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο παρατηρήσεις και από τους ακροατές μας, συνήθως. Επίδομα δασεργατών, λέει εδώ το μήνυμα, το πρώτο. Και πήραν δασεργάτες. Τι γίνεται με αυτό το επιθυμα των δασεργατών? Και οι κτηνοτρόφοι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε και μας στέλνουν και SMS και μηνύματα. Mm-hmm. Και το ζητούν μέρες τώρα και μου είπαν. Το επίδομα δασεργατών, νομίζω, αν εννοεί για τον COVID. Ναι, προφανώς, ναι. Αν εννοούν για τον COVID, νομίζω δόθηκε σε κάποιους δασεργάτες. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιους δεν δόθηκε. Δεν έχω εικόνα σε ποιους δεν δόθηκε. Θα τους ζητήσω να μου καταθέσουν σε ποιους δεν δόθηκε και για ποιους λόγους, για να έχω απάντηση για το ερώτημα που μου θέτετε. Το ίδιο πράγμα θέλουν και οι κτηνοτρόφοι. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα και στην Καστοριά. Για το COVID πάλι, λόγω κορονοϊού, θα το δοθεί τελικά ή όχι? Νομίζω. Να μην ξεχνάμε, λένε ότι στην Καστοριά πληγήκαμε πάρα πολύ από το εμπόριο κτηνοτροφικών προϊόντων, μάλιστα. Οι κτηνοτρόφοι ήταν έξω από αυτή. Όλοι οι κτηνοτρόφοι. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ακριβώς. Μήπως λίγο εδώ που είχαμε ιδιαιτερότητες, κάτι μπορούμε να κάνουμε? Περιμένω να το μιλήσω με το. Δεν το ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι συγκεκριμένα για την Καστοριά. Νομίζω υπάρχει το όργανο το συνδικαλιστικό τους των κτηνοτρόφων που μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση και να τη συζητήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αντωνίου, θα σας δούμε από κοντά και το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και καλά, σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.